Στο γήπεδο Πλατέως βρισκόμαστε, όπου ο ιστορικός αγροτικός Αστέρας αγωνίστηκε σε φιλική αναμέτρηση με την ομάδα της Δόξας Λιανοβεργίου. Μαζί μου ένας άνθρωπος με τον οποίο μιλήσαμε τουλάχιστον 10 χρόνια πίσω ξανά σε δηλώσεις. Βέβαια σε καστοφωνάκι, αν θυμάμαι καλά τότε, όταν ήταν προπονητής στην ΑΕ Αλεξάνδρειας, ο κ. Παπαδημητρίου μαζί μου, ο οποίος θα μου κάνει καταρχήν ένα σχόλιο για την έναρξη της ομάδας του Πλατέως, στην οποία ανέλαβε τον πάγκο και το καθήκον του προπονητή. Και το βαρύ φορτίο. Ας το χαρακτηρίσουμε έτσι. Λοιπόν, ο Αστέρας είναι η δεύτερη χρονιά που κατεβαίνει τώρα και συμμετέχει στην τρίτη κατηγορία. Η περσινή ήταν ατυχής. Παραμένουμε στην κατηγορία, μια κατηγορία από την οποία θέλουμε να φύγουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μπορούμε. Γιατί και στην ιστορία του Αστέρα δεν ταιριάζει και το υλικό που έχουμε δεν είναι για αυτήν την κατηγορία. Υπάρχει μια διοίκηση που είναι συνεπέστατη σε όλα. Να ξεκινήσω από την παρουσία της στο γήπεδο, από τα προβλήματα που επιλύει εν τη γενέση τους, από τις προσπάθειες που κάνουν να εμψυχώσει την ομάδα με έμψυχο και άψυχο υλικό. Και γενικά η όρεξή τους φαίνεται και περνάει και στους παίκτες. Υλικό έχουμε καλό, έχουμε κάνει 2-3 προσθήκες, τις οποίες σήμερα δεν είδατε, που θέλαμε να τις δούμε κι εμείς. Αναφέρεις στο Διτσόλα και λοιπά. Στο Διτσόλα και σε 2-3 άλλους. Και θέλουμε να πιστεύουμε και το πιστεύουμε ακράδαντα ουσιαστικά ότι η κατηγορία αυτή θα είναι πολύ προσωρινή. Εννοείται ότι η ομάδα του Πλατέως από την στιγμή που δημιουργήθηκε, εννοείται ότι από αυτούς οι οποίοι τη δημιούργησαν και αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στην προσπάθεια δεν θέλουν να παραμείνουν σε καμία περίπτωση στην κατηγορία στην οποία είναι και θέλουν να ανέβουν και να ανέβουν ακόμα ψηλότερο από την επόμενη. Ακριβώς. Πόσο εφικτό είναι αυτό, να ανέβουμε κατηγορία? Ναι. Για μένα είναι. Και όχι μόνο, δεν αναφέρομαι μόνο για φέτος. Αναφέρομαι γενικά στην προσπάθεια η οποία γίνεται και φαντάζομαι η οποία δεν είναι για ένα χρόνο. Όχι, φυσικά. Η προσπάθεια είναι να, όπως είπες, να φύγουμε, όπως προείπα, να φύγουμε από την κατηγορία αυτήν. Και πιστεύω ότι με τις κατάλληλες ενέργειες και την όρεξη που έχει η διοίκηση, και εννοείται ότι θα κάνουμε και κάποιες προσθήκες, και η επόμενη κατηγορία θα είναι το επόμενο σκαλί για την επόμενη κατηγορία. Στηρίζει ο κόσμος την προσπάθεια την οποία κάνετε? Έχετε φιλάθλους? Ο κόσμος είναι διστακτικός. Δηλαδή αποτέλεσμα. Ουσιαστικά έχει ξεχάσει ότι ο Αστέρας έχει ομάδα. Γιατί αν πάρουμε τα 3, 4, 5 τελευταία χρόνια, δεν υφίσταται ομάδα. Πέρσι έγιναν κάποια μάτσα ελάχιστα μέχρι να πάρει χαμπάρι ο κόσμος ότι η ομάδα συμμετέχει στο πρωτάθλημα, τέλειωσε το πρωτάθλημα. Ο κόσμος, εγώ πιστεύω ότι αγαπάει τον Αστέρα και μόλις διαπιστώσει ότι γίνεται μια προσπάθεια καλή, θα είναι δίπλα μας. Θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια, και δεν αναφέρομαι για 2-3 χρόνια πίσω, αναφέρομαι πολύ, πολύ πιο παλιά, υπήρχαν θέματα γηπεδικά. Θυμάμαι παράπονα των ανθρώπων του Πλατέως για τις γηπεδικές εγκαταστάσεις, ότι ο Δήμος δεν ήταν κοντά, δεν βοηθούσε. Το γήπεδο, κακά τα ψέματα, είναι μεγάλο. Έτσι. Ναι. Χρειάζεται μια αλφα περιποίηση, μια αλφα στήριξη από τους ανθρώπους του Δήμου. Είναι κοντά οι άνθρωποι του Δήμου στην προσπάθεια αυτή? Είναι, αλλά μπορούν και περισσότερο να είναι κοντά μας. Μπορούν και περισσότερα. Βέβαια έχουν κάποιες δυσκολίες όσον αφορά το προσωπικό, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσαν να είναι ακόμα πιο κοντά. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να καταφέρετε την προσπάθεια την οποία ξεκινήσατε, Βασίλη. Ευχαριστώ.